Τέπιτς, ο οποίος έχει αυτός δύο πόντους και τρία αμυντικά rebound. Εδώ η προσπάθεια από τον Εστέροβιτς, καλάθι και φάουλ. Εδώ σε επανάληψη, προσέξτε. Πήγε να κάνει screen. Η κάθετη πάσα παρακινδυνευμένη μεν. Καλή ως έμπνευση. Καθυστέρησε και λίγο η βοήθεια, δεν πιέστηκε η πάσα και ήταν εύκολο το λέει. Ακριβώς πέρασε τον Καϊμακόγλου, Διαμαντίδης βρέθηκε εκεί να μαρκάρει ένα πολύ ψηλό τρόπο. Εδώ είναι ο Σλοβαίνος. Ναϊκός δεν έχει καθόλου ευθυδιασμό στο σημερινό παιχνίδι. Και αφετέρου στην άμυνα εδώ η μπάλα φτάνει στον Ράσον Εστέροβιτς. Εύκολο το σεγανινά του. 36 πόντους στο ημίχρονο είναι πολύ για τον Παναθηναϊκό σε εντός έδρας παιχνίδι, γι' αυτό και ήταν αμυντική κυρίως η προσανατολισμή στις οδηγίες. Ο πονητών πραγματικά το παιδί πρέπει να υποφέρει και αυτό έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα σίγουρα στην περιφερειακή γραμμή του Παναθηναϊκού. Σπανούλης. Ωραία στον Εστέροβιτς. Όπου δίνονται πολλές δυνατότητες να συνεχίσει ο κοντός μόνος του με το ψηλό να πάει προς το κάτω. Μαθαίνουμε και κινήσεις μπάσκετ σήμερα και τα νέα παιδιά που βλέπουν θα πρέπει να διδαχτούν από αυτούς τους μεγάλους παίκτες που παίζουν σήμερα και από τις δύο ομάδες. Έτσι. Ο Βουλιούκας είναι ιδανικός low post player. Νεστέροβιτς, η τάπα από τον Τσαντσαρή ψηλά, υπάρχει φάουλ. Κάνω. Χέρι, βρίσκει χέρι. Είναι φάουλ. 53-51. Νεστέροβιτς. Ο Σλοβαίνος ευτοχή 53-50. Ράσον Εστέροβιτς. Πρωταθλητής NBA με τους Spurs. Το φυσικά Κώστας Κουλά έχει δίκιο, το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς από το Φώτση. Μπορεί να αποδειχθεί όμως πολύ κρίσιμο αυτό το καλάθι. 58-55. Παπαλουκάς με αντίπαλο τον Σάτο. Οι περιστροφές που βρίσκουν μόνο τον Εστέροβιτς. Και εδώ εκτέθηκε η άμυνα του Παναθηναϊκού, διότι η περιστροφή δεν έγινε σωστά στην αλλαγή στο μαρκάρισμα. Ακριβώς το πήγε ντρόλ. Δεν σωστά ο Σάτο με, ακριβώς μπεδεύτηκαν. Με τον Πατής. Κοιτάξτε εδώ, μείναν δύο και η έξτρα πάσα βρίσκει τον Εστέραβης με πολύ κοντύτερο αντίπαλο. Κλασική περίπτωση στο μπάσκετ. Αυτό το πήγε ντρόλ μεταξύ προς τα τελειώματα του play-off στην Ιταλία. Εδώ ο Εστέραβης ευστοχή. Από εκεί πέρα, δεύτερη επιλογή να πάρει την μπάλα του Νίκολας. Εστέροβιτς που έχει ικανοποιήσει σήμερα τον Ιβκοβιτς. Ψηλά για το σκρίνι στην μπάλα. Εστέροβιτς. Η τέλεια εφαρμογή του pick and roll από τους παίκτες του Ολυμπιακού, τον Σπανούλη και τον Εστέροβιτς, έχουν κάνει πολλές φορές σήμερα. Ο οποίος Σπανούλης μπορεί να μην σκοράρει, αλλά έχει δώσει έτοιμα καλά στον Εστέροβιτς. Πρέπει να ήταν η έκτη assist αυτή. Εδώ σε επανάληψη, κοιτάξτε, με κοντύτερο αντίπαλο, καθώς στην περιστροφή στην αλλαγή του pick and roll βρέθηκε ψηλά ο Μπατίστ. Διαφημίσει λίγο μαζί.